Γιώργο, σε συναντώ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ανδρέας Γαρίφαλος του ΟΠΑΝ Δήμου Πειραιά. Λίγες εβδομάδες μόλις μετά την κατάκτηση ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Πώς είναι τα συναισθήματά σου? Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, θα μιλήσω για όλη την ομάδα. Είμαστε όλοι πολύ, πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό το σπουδαίο επίτευγμα που πετύχαμε. Τα τελευταία 3 χρόνια είσαι σε σχέση με την ηθοποιό Ιζαμπέλα Φούλοπ. Πώς γνωριστήκατε και πώς μπορεί και συνδυάζεται το πρόγραμμα ενός πολίστα με μια ηθοποιού, δεδομένων των συνθήκων? Γνωριζόμαστε από τότε που γεννηθήκαμε. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου με την οικογένεια της Ιζαμπέλας είναι... Η θεία μου είναι κουμπάρα της αδερφής της, είμαστε οικογενειακοί φίλοι, έχουμε κάνει κοινές διακοπές. Μετά για πολλά χρόνια χαθήκαμε και ξανασυναντηθήκαμε μετά από 10 χρόνια, όπου και ήρθε η σχέση. Υπάρχουν λοιπόν μέρες που μπορεί να μην βρεθούμε καθόλου και να βρεθούμε μόνο το βράδυ, αλλά υπάρχουν και μέρες που θα είναι στο σπίτι και θα βρεθούμε και θα έχουμε τον χρόνο μας. Πρόσφατο δημοσίευμα έκανε λόγο ότι σκοπεύετε να ανεβείτε σύντομα τα σκαλιά της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό? Όχι. Είμαστε πολύ καλά μαζί, συγκατοικούμε όπως σας είπα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση ούτε κάποια συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν το έχουμε δηλαδή όπως γράφουν τα δημοσιεύματα μέσα στο 2022 κιόλας. Το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο προς το παρόν. Ισχύει ότι έχεις φωτογραφηθεί με τον George Bush? Ναι. Ναι, πού το ξέρετε αυτό? Και τον έχεις ξεναγήσει κιόλας στα Τσόνια, λες, από όπου και κατάγεσαι? Εγώ κάθε καλοκαίρι πήγαινα εκεί στη Μυτιλίνη στα Τσόνια, όπου από εκεί κατάγεται ο πατέρας του πατέρα μου, ο παππούς μου. Νομίζω ήταν το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποια στιγμή έρχονται στην παραλία ελικόπτερα, κότερα. Και κατεβαίνουν οι δύο George Bush τότε. Ζητήσαν από τον παππού μου ως άνθρωπος ντόπιος από εκεί που γεννηθεί στην παραλία να τους ξεναγήσει και να τους πάει ένα περίπατο. Και βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία που έχει μείνει, που είμαι εγώ και ο συνονόματος παππούς μου με τους δύο George Bush. Πώς βλέπεις, θέλω να μου πεις λίγο με το ελληνικό μυτού στον αθλητισμό την όλη κατάσταση? Νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν πάρει κάποιον δρόμο και ότι δεν θα ξαναεπιστρέψουμε σε τέτοιες εποχές να φοβούνται αθλητές και αθλήτριες, καλλιτέχνες, να μιλήσουν και να συμπεριφερθούν ανάλογα στους ανωτέρους τους. Σίγουρα πρέπει να ανοίξουν τα στόματα και όποιοι το έχουν βιώσει, σίγουρα πρέπει να το πούνε και να απευθυνθούν στους κατάλληλους ανθρώπους. Στα δικά μου αυτιά και στα δικά μου μάτια δεν έχει πέσει ποτέ τίποτα.